Λοιπόν, καταρχήν να καλημερίσω και εγώ και να ευχαριστήσω πολύ την Οργανωτική Επιτροπή και ειδικά την κυρία Αγγέλη για την τιμητική πρόσκληση. Ξεκινώ λοιπόν από την παθολογία, από την παθοσιολογία της νόσου. Πρόκειται για κληρονομούμενη μυοκαρδιοπάθεια ως γνωστόν, που ουσιαστικά το σημείο είναι μεταλλάξεις στα γονίδια που ελέγχουν πρωτεΐνες κυρίως των δεσμοσωμάτων, αλλά όχι μόνο. Και όπως ξέρουμε, τα δεσμοσώματα είναι δομές που σχετίζονται με τη συνοχή των μυοκαρδιακών κυττάρων και την διάδοση του ηλεκτρικού ερεθίσματος. Αυτό είναι συνεχεία οδηγεί σε προοδευτική αντικατάσταση του μυοκαρδιακού ιστού, των μυοκαρδιακών κυττάρων από ηνολιπόδη ιστό, από το επικάρδιο προς το περικάρδιο. Ακολουθούν πρώτα ηλεκτρικές διαταραχές, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην πορεία της νόσου, και έποντιε δομικές. Αυτή γενικά είναι η φυσιολογική πορεία της νόσου, της αριθμικών μυοκαρδιοπάθεια, της δεξιάς κοιλίας. Δεν μπορεί να μην γίνει ιδιαίτερη μνήμα στην κατηγορία, στην υπομάδα της νόσου, της Naxo disease. Και αυτό γιατί λόγω του Νίκου του Πρωτονετάριου και της Ανταλένας Τσατσοπούλου, πρόκειται για αριθμιόγνωμη μυοκαρδιοπάθεια που οφείλεται κληρονομήτικα τον υπολοιπόμενο τύπο κληρονομικότητας, σε αντίθεση με όλες τις περισσότερες περιπτώσεις που είναι με αυτομεσομικό επικρατούμενο τύπο κληρονομικότητας. Βλέπετε, οφείλεται σε μετάλλαξη στην πλακοσφαιρίνη. Έχει αυτή τη χαρακτηριστική, τα χαρακτηριστικά κλινικά ευρήματα με το βοστριγοειδές, τριχωτό της κεφαλής, τις περικερατώσεις, τα πέλματα και τα χέρια και έντονη αριθμιογένεια. Και μπορεί η κλασική μορφή της νόσου να είναι αυτό που η αριθμιογόνωση μυοκαρδιοπάθεια προσβολεί, δηλαδή της δεξιάς κοιλίας. Όμως ξέρουμε σήμερα ότι τουλάχιστον στο 50% των περιπτώσεων συνυπάρχει και προσβολή της αριστερής. Και μάλιστα σε ένα μικρό ποσοστό, 4-5%, προεξάρχει η προσβολή της αριστεράς κοιλίας. Πολλές φορές ακούμε αυτό το τρίγωνο της δυσπλασίας στη δεξιά κοιλία και αναφερόμαστε στη βάση της δεξιάς κοιλίας, στο χώρο εισόδου και στο χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας και την κορυφή της δεξιάς κοιλίας. Από πρόσφατες μελέτες, κυρίως όμως με μαγνήτη, ξέρουμε σήμερα ότι τουλάχιστον η δομική προσβολή της νόσου στις περισσότερες περιπτώσεις ξεκινάει από τη βάση και όχι από την κορυφή. Και αυτό το λέω γιατί εμείς είμαστε σε ένα τμήμα μυοκαρδιοπαθειών που καθημερινά σχεδόν έχουμε παραπομπές από συναδέλφους, γιατί κάποιος στην απεικόνηση, είτε με υπέρηχο είτε με μαγνήτη, είδε κάποια διαταραχή κινητικότητας προς την κορυφή. Αυτό συνήθως από μόνο του είναι ένα μη ειδικό έβριμα και πρέπει να περάσει στον κόσμο. Τώρα, όσον αφορά τα συμπτώματα. Ένα έκτο του πληθυσμού των ασθενών με αριθμιογόνωμη μυοκαρδιοπάθεια είναι νεαροί, είναι έφηβοι. Αυτοί, σε αυτούς η πρώτη εκδήλωση συνήθως είναι ευνίδιος καρδιακός θάνατος, σε αντίθεση με τους ενήλικες, που τα σύμπλοκα αριθμικά συμβάματα είναι η πρώτη εκδήλωση. Εδώ είναι τα διαγνωστικά κριτήρια, τα ανθρωπημένα του 2010. Πώς βάζουμε τη διάγνωση, λαμβάνοντας υπόψη τις αριθμίες, τις διαταραχές στο καρδιογράφημα, τις δομικές και λειτουργικές διαταραχές, το χαρακτηρισμό του ιστού και το τι υπάρχει στην οικογένεια. Και υπάρχουν ως αιρετολή μείζωνα και λάσωνα κριτήρια. Και μπορεί το συνέδριο να είναι απεικονιστικό, όμως δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε όταν μιλάμε για αριθμιογόνο. Το λέει και η λέξη αριθμίες, διαταραχές στο καρδιογράφημα. Θα ήθελα να σας δείξω τρία καρδιογραφήματα που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό είναι το πρώτο από έναν ασθενή που έχει αριθμιογόνο με καρδιοπάθεια. Και πέραν εδώ, αυτό που έχει σημασία από τα αρνητικά τα στη βένα, στη V2 και στη V3, βλέπετε ότι επεκτείνονται και στις κατώτερες και στις πλάγιες απαγωγές. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει και συμμετοχή της αριστερής κοιλίας. Άλλο καρδιογράφημα. Χαμηλά δυναμικά στις απαγωγές των άκρων και όχι μόνο, με τα αρνητικά τάφα στις κατώτερες και πλάγιες απαγωγές. Μπορεί ο υπέρηχος να είναι και φυσιολογικός, να μην βλέπουμε τίποτα. Σκεφτείτε μήπως είναι αριθμιογόνωμη καρδιοπάθεια της αριστερής, θα μας τα πει και αργότερα ο κύριος Αναστασάκης. Και τέλος, αυτό που έχουμε μάθει όλοι, μήπως έχει κύμα ε. Okay, αυτό είναι ένα καρδιογράφημα που έχει ένα κύμα ε, δηλαδή στο τέλος του QRS. Το έβριμα, συνήθως όμως το βλέπουμε και στον υπέρηχο. Όταν δούμε κύμα ε, η προσβολή στη δεξιά είναι εμφανής και δομικά. Και γυρίζοντας στην απεικόνηση τώρα, ήδη από τα αναθεωρημένα κριτήρια του 2010 υπάρχουν τιμές για τον χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας και την κλασματική βράχηση επιφανείας. Όμως, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα κριτήρια,
δεν φτάνει μόνο η διάταση δεξιάς κοιλίας και το χαμηλό κλάσμα, η κλασματική βράχηση επιφανείας, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από διαταραχές στις θυματικές διαταραχές κινητικότητας. Και εδώ δεν αναφερόμαστε σε υποκινησίες. Μιλάμε τουλάχιστον για κινησία, για δυσκινησία, για σύγχρονη κίνηση δεξιάς κοιλίας. Θα ήθελα να σταθώ στη μέτρηση του χώρου εξόδου δεξιάς κοιλίας, που το βάζουν και οι μετρήσεις, και τον τρόπο που το μετράμε. Σε αντίθεση με τις μετρήσεις που κάνουμε με ό,τι υπάρχει στις οδηγίες, τόσο ευρωπαϊκές όσο και αμερικάνικες, πώς μετράμε το χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας, εδώ η μέτρηση γίνεται όπως φαίνεται με την πράσινη γραμμή, κάθετα στο μεσοκοιλιακό προς το ελεύθερο τείχομα της δεξιάς κοιλίας. Αυτό φαίνεται να συσχετίζεται πολύ καλά αυτή η μέτρηση με τις μετρήσεις που παίρνουμε και με το μαγνήτη. Επιπλέον, καλύτερη επαναληψιμότητα στη μέτρηση του χώρου εξόδου έχουμε όταν οι μετρήσεις γίνονται κατά τον short tax view. Τέλος, τέσσερις κοιλότητες, εκτός από την κλασματική βράχηση επιφανείας, όπου αν μπορούμε να πάρουμε σωστά τις μετρήσεις, όταν έχουμε ένα χαμηλό τάψε κάτω από 16 ή ιστική ταχύτητα στη δεξιά κάτω από 10, αυτό είναι ενδείξεις προσβολής και δομικής προσβολής δεξιάς. Και όπως είπαμε, οι ασθενείς στην αρρυθμιογόνη μυοκαρδιοπάθεια πεθαίνουν με δύο τρόπους. Ο ένας είναι οι αρρυθμίες, ο άλλος είναι η έκπτωση της αντλίας, πέφτει η αντλία. Ασθενείς μας, που κοιτάξτε, όταν το 2018 η δεξιά είχε σαφώς θέματα, όπως και ο χώρος εξόδου, 10 χρόνια μετά, σαφής επιδείνωση τόσο της άμφωτων κοιλίων, αφότερης λειτουργίας των κοιλίων, με ελεύθερη ανεπάρκεια της θρυλόχινας και συστολική αναστροφή των υπατικών φλεβών, πέθανε προσπαθώντας στην διαδικασία του BIVAD και περιμένοντας για τη μεταμόσχευση. Η αλήθεια είναι ότι η δεξιά κοιλία είναι μια κοιλία που και λόγω θέσης και λόγω αρχιτεκτονικής, πολλές φορές η διάστατη περιχωραφία δεν δυνατεί να απεικονίσει σωστά. Γι' αυτό προσπαθούμε στις μέρες μας με νεότερες τεχνικές, όπως είναι το 3D Echo, να αναδείξουμε τόσο τη λειτουργία της, όσο και τις θεματικές διαταραχές κινητικότητας. Δείτε εδώ μια μελέτη από το τμήμα μας. Και με ένα σύνθεση στο 3D Echo βλέπουμε το ανέβρισμα στην κορυφή της δεξιάς κοιλίας. Αυτά όμως είναι μελέτες που δεν είναι στανταρισμένες. Δεν υπάρχουν τιμές cut-off values, ούτε καν για τους όγκους σε ασθενείς με αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια. Τι συμβαίνει με τις νεότερες τεχνικές παραμόρφωσης όσον αφορά τη δεξιά κοιλία, το απόλυτο χάος. Βλέπουμε την ίδια χρονιά, το 2012, δύο μελέτες. Στη μία, ο Τέσκι και συναυτό έδειξαν ότι σε ασυμπτωματικούς φορείς με πλακοφυλλίνη κατάφεραν να δείξουν πρώιμα θυματικές διαταραχές υποτριλοκοινικά περίπου στο 70% των περιπτώσεων. Από την άλλη μεριά, ακριβώς την ίδια χρονιά, περίπου στους ίδιους ασθενείς και άλλη ομάδα, είπε το εξής, ότι κάνοντας παραμόρφωση στη δεξιά κοιλία κατά τον επίμηκες άξονα, το επίμηκες strain, το longitudinal strain, στο 40% των ίδιων ασθενών δεν καταφέραν αξιόπιστα να απεικονίσουν το strain, αλλά και στους μεταξύ των ασυμπτωματικών συγγενών πρώτου βαθμού, που σίγουρα μεταξύ αυτών υπήρχαν και φορείς μετάλλαξης, και των controls, δεν υπήρχε καμία διαφορά στις μετρήσεις. Άρα, στη δεξιά κοιλία ακόμα δεν έχει καμία εφαρμογή η παραμόρφωση. Δεν συμφαίνει όμως το ίδιο και από την αριστερή. Φαίνεται ότι η αριστερή μπορεί πρώιμα να αναδείξει την συμμετοχή και της αριστεράς κοιλίας. Αν έχουμε δηλαδή μια αρρυθμιογόνη με καρδιοπάθεια της δεξιάς και λέμε μήπως προσβάλλεται και η αριστερή, μπορεί το επίμηκε strain ίσως να μας δείξει λίγο πιο νωρίς την προσβολή της αριστερής. Και αυτό έχει αξία, έχει. Γιατί η συμμετοχή της αριστερής είναι κακός προγνωστικός δείχτης. Βλέπετε εδώ, 55-80% των ασθενών με αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια υπάρχει και συμμετοχή της αριστεράς κοιλίας. Συγγνώμη. Και αυτά αφορούν τον υπέρηχο. Τώρα θα χρησιμοποιήσω τη λέξη gold standard. Okay. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο μαγνήτης είναι η μέθοδος, μάλλον η μέθοδος επιλογής, γιατί στις μέρες μας δείχνει δύο πράγματα. Πέραν από τις δομικές αλλοιώσεις, προσφέρει και κάτι άλλο. Τα ιστικά χαρακτηριστικά. Κάτι που δεν το είχαν λάβει υπόψη στα αναθεωρημένα κριτήρια του 2010. Δεν είχαν τότε. Φαίνεται ότι με τις νεότερες τεχνικές του μαγνήτη, η διαγνωστική ακρίβεια μεθόδου είναι 98%, με ειδικότητα 100% και πολύ ψηλή ευαισθησία.
Αυτός είναι ασθενής από το τμήμα μας. Δείτε εδώ πόσο καλά φαίνονται. Να το δείξουμε κιόλας. Κάτι πάτησα. Τα νευρίσματα, τόσο στη δεξιά, στο ελεύθερο τείχωμα της δεξιάς, αλλά βλέπετε και η αριστερή πάσχη στο πλάγιο τείχωμα, η πολύπητος ως προς συστολική πάχυνση. Τα νευρίσματα εδώ, στο χώρο εξόδου της δεξιάς και στο χώρο εισόδου. Κατά τον επιμήκη άξονα, η ήπια πειρασμένη συστολική έκπτωση της αριστεράς κοιλίας, λόγω της προσβολής στο πλάγιο τείχωμα της αριστεράς κοιλίας. Το TAV2 mapping δεν δείχνει φλεγμονή, όμως το γαδολίνιο επιβεβαιώνει αυτό που βλέπαμε στις κινηματικές ακολουθίες. Βλέπετε ότι τόσο το μεσοκοιλιακό από την πλευρά της δεξιάς κοιλίας, στο ύψος της τριγλόχινας, το ελεύθερο τείχωμα της δεξιάς, αλλά και το πλάγιο τείχωμα της αριστεράς κοιλίας έχουν καθυστερημένη πρόσληψη γαδολίνιου. Είπαμε όμως, και αυτό πρέπει να περάσει, δεν είναι η διάγνωση αριθμιογόνου μυοκαρδιοπάθειας δεν είναι ίσον απεικόνηση. Πιο μπροστά προηγούνται ηλεκτρικά ευρήματα, η διαταραχή στο καρδιογράφημα. Δείτε αν αυτός ο άνθρωπος έχει αριθμίες. Δεν υπάρχει αριθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια χωρίς αριθμίες. Σε φάση σώσης θα έχει αριθμίες οπωσδήποτε. Άρα, πολύ καλό έλεγχο του καρδιογραφήματος, θα υπάρχει στην οικογένεια πολλά χόλτερ ρυθμού. Και η απεικόνηση εννοείται ότι έπεται και συνεπικουρεί στη διάγνωση. Αυτό λέει και η διαστρωμάτωση κινδύνου. Κινδυνεύουν αυτοί που έχουν αριθμίες, σύμπλοκες. Είτε τις βλέπουμε, τις καταγεγραμμένες, ή έχουμε συγκοπή, ανταχθείτε ευθύνη θάνατο και τις υποψιαζόμαστε. Ο γενετικός έλεγχος έχει θέσει την αριθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια. Αν και στις κατευθείες στο Task Force του 2010 μπαίνει σαν στοιχείο στη διάγνωση, σήμερα λέμε εμείς ότι το χρησιμοποιούμε όχι τόσο πολύ για τη διάγνωση, αν από τα υπόλοιπα όλα τα στοιχεία που έχουμε μαζέψει συμπληρώνει πληρή κριτήρια αριθμιογόνου μυοκαρδιοπάθεια ο ασθενής, τότε καλό είναι αφενός για να επιβεβαιώσουμε με έναν άλλο τρόπο, αλλά κυρίως για να αναδείξουμε πρώιμα ποιοι άλλοι ασυμπτωματικοί φορείς στην οικογένεια κινδυνεύουν, γιατί όπως είπαμε οι αριθμίες είναι αυτό που προεξάρχει. Και τελειώνω με αυτήν εδώ την εικόνα. Στην ιστορία της αριθμιογόνου μυοκαρδιοπάθειας, ψάχνοντας να βρούμε τι βρίσκεται από κάτω, φτάσαμε σε αυτήν εδώ την οντότητα. Στον τύπο της προεξάρχουσας προσβολής της αριστεράς κοιλίας, όπως είπαμε, στο 4% με 5% των περιπτώσεων, που χαρακτηρίζεται από διαταραχές στο καρδιογράφημα στις κατωτεροπλάγιες απαγωγές, χαμηλά δυναμικά, ήπια έκπτωση της συστολικής λειτουργίας της αριστεράς κοιλίας, μικρή συμμετοχή της δεξιάς, υποεπικαρδιακή ίνωση. Κάτι που θυμίζει και διαιτητική μυοκαρδιοπάθεια. Και αυτό μας έκανε όλα αυτά τα χρόνια να αλλάξουμε τη σκέψη μας ως προς την αντίληψη τι είναι διαιτητική μυοκαρδιοπάθεια και τι κρύβει από κάτω. Και θα μας τα πει πολύ καλά περαιτέρω ο Άρης Αναστασάκης. Συμπερασματικά, ως προς την απεικόνηση, μέθοδος εκλογής φαίνεται να είναι σήμερα η μαγνητική καρδιάς, γιατί συνδυάζει δομικές αλλοιώσεις και τις ενδείξεις του τι υπάρχει στον ιστικό χαρακτηρισμό. Από τις νεότερες τεχνικές, το strain, η παραμόρφωση, έχει μάλλον θέση, φαίνεται να βρίσκει θέση στην πρώιμη ανάδειξη της υπετοχής της αριστεράς κοιλίας. Ως προς το κομμάτι του γενετικού ελέγχου, σπουδαίο για να δείξουμε νωρίς ποιοι άλλοι στην οικογένεια κινδυνεύουν. Ευχαριστώ πολύ για την. Πολύ ωραία παρουσίαση και νομίζω έθεσε το πρόβλημα ευθύς εξ αρχής. Και ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι πώς ξεχωρίζουμε έναν ασθενή που αθλείται και κάνει κάποιος ένα προαθλητικό έλεγχο με κάπως διατεταμένη δεξιά κοιλία και δεν έχει μυοκαρδιοπάθεια. Okay. Ωραία. Πολύ ωραία ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, συνήθως η αθλητική καρδιά αυτό που κάνει μπορεί να κάνει διάταση της δεξιάς κοιλίας, όμως δεν υπάρχουν πνευματικές διαταραχές κινητικότητας. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, σε όλες μάλλον τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν. Δεύτερον, κοιτάμε τι υπάρχει στην οικογένειά του, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι αυτοί, που ας πάρουμε το συνδυασμό ότι μπορεί να είναι κάποιος που προέρχεται από μια τέτοια οικογένεια και λες τώρα αυτό που βλέπουμε είναι απότοκος της αθλητικής δραστηριότητας ή μήπως κρύβει έναρξη και αριθμιογόνου μυοκαρδιοπάθειας. Βλέπουμε το καρδιογράφημά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Κοιτάμε στα χόρτε του, αν κάνει αριθμίες. Ένας άνθρωπος που δεν κάνει αριθμίες,
Μάλλον αυτό που βλέπουμε σχετίζεται με την αθλητική δραστηριότητα. Ποια είναι η απόδοση του στην άθληση. Οι μυοκαρδιοπάθειες έχουν περιορισμό στο λειτουργικό στάδιο. Όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη. Εάν, επειδή το gold standard σε εισαγωγικά είναι μαγνητική, αν κάνουμε μια μαγνητική σε αυτόν τον αθλητή και δεν έχει ίνωση, επιβεβαιώνεται ότι δεν έχει αριθμογόνο μυοκαρδιοπάθεια. Μα η αριθμογόνο, όπως είπαμε, δεν υπάρχει. Αυτό από μόνο του δεν επιβεβαιώνει τίποτα. Το ότι δεν έχει ίνωση. Αλλά θέλω να σου πω, δεν υπάρχει μια τεχνική που λέει έχει ή δεν έχει, γιατί θα κάνουμε τότε μαγνητική σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Έτσι. Άρα επιβεβαιώνεται. Η κυρία Βενιέρη στο σχόλιο. Πού τι, Ερωφίλη. Καλημέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που είπατε και καταρχήν συγχαρητήρια στον Κώστα Τωριτζάτο για την πλήρη ομιλία. Όσον αφορά την πρώιμη διάγνωση της αριθμιογόνου μυοκαρδιοπάθειας, είναι σημαντικό, επειδή δεν έχουμε όλη τη δυνατότητα να κάνουμε 3D περιηχογράφημα στα κέντρα που δουλεύουμε, να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη 2D απεικόνηση, δηλαδή να κοιτάμε την δεξιά κοιλία από όλες τις προβολές που μπορούμε, αριστερά παρασταρνικά, δηλαδή RV inflow, RV outflow, και σίγουρα και υποξυφοειδικά, για να μπορέσουμε να πούμε σε έναν νεαρό αθλητή ότι είναι υγιής και μπορεί να συνεχίσει να αθλείται. Και επίσης να προσθέσω ότι πολλές φορές δεν έχουμε καν τη δυνατότητα, για κάποιους που δουλεύουν σε διαγνωστικά κέντρα, δεν βλέπουν καν το καρδιογράφημα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι μια δεξιά κοιλία είναι φυσιολογική, αν δεν κάνεις μια πλήρη υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη με όλες τις προβολές που μπορείς. Αυτό, και ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή για τη δεξιά. Αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε και την κυρία Βενιέρη και θα προχωρήσουμε στον επόμενο μιλητή, που είναι ο κύριος Αναστασάκης, ο οποίος...